Έχω δίπλα μου τον Φίλιππο Τίνκα, ο οποίος είναι πρωταθλητής Κύπρου, πρώτος τίτλος στην καριέρα σου, Φίλιππε, και θέλω να σταθώ σε εκείνο το Game 4 που ήσουν καταπληκτικός. 19 χρόνων, αλλά παίζεις λες και είσαι 30. Πες μας λίγο για τα συναισθήματά σου, για την κατάκτηση του τίτλου και για τη δική σου παρουσία φέτος. Τα συναισθήματα δεν έχω λόγια. Πραγματικά, όλη η σκληρή δουλειά που είχαμε, που καταβάλαμε τόσο καιρό, βγήκε στο γήπεδο, αποδείχτηκε και επιτέλους έχουμε δικαίωση για την κατάκτηση όχι μόνο του πρωταθλήματος, αλλά πλέον του τρίπολ. Και ποια είναι η συνέχεια για σένα? Είσαστε τιτλούχοι και τους τρεις τίτλους. Του χρόνου να παίξετε Basketball Champions League. Πόσο πιο ψηλά θέλετε να πάτε? Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Προς το παρόν, όπως είπες, στο Champions League. Από εκεί και πέρα ο στόχος είναι ο ίδιος και του χρόνου και με την επόμενη χρονιά. Ξανά το repeat, αλλά είναι τώρα, σήμερα απολαμβάνουμε τη μέρα και από αύριο βλέπουμε. Το δαχτυλίδι πώς σου φαίνεται? Τροπέο! Τροπέο! Απίστευτο. Το είδα πέρσι από την τηλεόραση, αλλά τώρα μπορώ να το έχω. Έχουμε την εικόνα, δεν έχουμε την εικόνα, είναι το έχει φορέσει μόλις τώρα ο Φίλιππος Τίνκας. Το δαχτυλίδι στο χέρι του. Φίλιππε, συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.